Καλή σας μέρα και στους δυο σας. Καλημέρα και στη Θεσσαλονίκη μας. Να είστε καλά. Να ξεκινήσω χθες με ένα tweet χθεσινό. Το οποίο προκάλεσε και την απάντηση του Άδωνη Γεωργιάδη. Του Άδωνη, δεν ξέρω. Λοιπόν, για τη Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι στο 15% και με αυτή τη λογική δεν ξέρω πώς θέλετε να το διατυπώσετε κι εσείς. Έχετε διαφωνίες για αυτό το θέμα? Γιατί νομίζω η υπόλοιπη χώρα, κύριε Αντώνη, ο υπόλοιπος κόσμος δεν ασχολείται και πολύ. Δεν ασχολείται. Και ξέρετε, ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν ασχολείται ο κόσμος με τη Νέα Δημοκρατία είναι ακριβώς ότι πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ακόμη καταφέρει μετά τις εκλογές να αρθρώσει ένα πολιτικό λόγο για το τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα. Να μην κοιτάει στο παρελθόν, να μην κοιτάει τι έγινε μέχρι τις 25 Ιανουαρίου. Αυτό τον κόσμο λίγο τον ενδιαφέρει. Και εκείνο που εγώ λέω συνέχεια είναι ότι δεν μπορούν φωνές οι οποίες είναι είτε ακραίες δεξιές είτε νεοφιλελεύθερες να αποτελούν την κυρίαρχη φωνή, την κυρίαρχη γραμμή πλεύσης, για να το πούμε έτσι, του κεντρικού φορέα της κεντροδεξιάς, που είναι αυτή τη στιγμή ακόμη η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχω λοιπόν διάθεση να μπω σε αντιπαράθεση με κανένα. Απλώς πιστεύω ότι η συζήτηση αυτή πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνεται παράλληλα με ό,τι άλλο συμβαίνει στη χώρα, διότι βεβαίως το κύριο, ουσιαστικό, αποφασιστικό είναι να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Και όπως ξέρετε, είμαι από εκείνους που λένε ότι η συμφωνία πρέπει να είχε γίνει χθες, ούτε αύριο ούτε μεθαύριο. Δηλαδή το ταχύτερο δυνατόν, να μην χαθεί ούτε άλλη μια μέρα και τις 4 μήνες που χάθηκαν πολύ. Τι διαφορετικό λέει η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και δεν την πολύ συμπαθείτε πολιτικά? Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους. Ο κάθε άνθρωπος εκφράζει αυτό το οποίο θέλει να εκφράσει ή μπορεί να εκφράσει. Πρέπει όμως, όπως σας είπα, εκείνο το οποίο να μας απασχολήσει είναι πώς θα πορευθούμε από εδώ και πέρα. Αναφορές συνέχεια στο χτες, το οποίο οι Έλληνες ψηφοφόροι στις 25 Ιανουαρίου το απέρριψαν κατά πλειοψηφία. Δεν ενδιαφέρουν κανένα. Εγώ αυτό καταλογίζω κυρίως στην ηγετική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, και ότι δεν ανοίγει το διάλογο για το πώς πρέπει να πορευτεί η κεντροδεξιά από εδώ και πέρα. Κύριε Αντώνη, θέλετε να κάνουμε μια σκληρή αντιπαράθεση, κουβέντα, να κάνω λίγο το σύμβολο του διαβόλου? Βεβαίως. Λοιπόν, σήμερα, 5 μήνες μετά από μια διαπραγμάτευση η οποία ξεκίνησε με τσαμπουκά, με συνθήματα κτλ., κύλησε πάρα πολύ νερό στο αυλάκι. Και είμαστε σε μια φάση όπου η κυβέρνηση, η νέα κυβέρνηση, εγώ σέβομαι ότι είχε έναν πατριωτισμό, έναν ενθουσιασμό, πίστευε ότι θα αλλάξει τον ρου της ιστορίας, της ελληνικής και της ευρωπαϊκής, δεν τα κατάφερε. Και σήμερα, μετά από 5 μήνες αδράνειας, είμαστε σε ένα σημείο που η συμφωνία που φαίνεται μπροστά δεν μοιάζει να μην πω ότι είναι χειρότερη, δεν μοιάζει να είναι διαφορετική ή καλύτερη από αυτήν στην οποία συνέκλεινε η πλευρά των δανειστών και η ελληνική κυβέρνηση κάπου στο τέλος του 2014 εν ολίγης. Μετά από 5 μήνες πάμε να συμφωνήσουμε κάτι το οποίο το είχαμε στο τραπέζι τον Δεκέμβριο. Μάλιστα. Αυτό, για να κάνω, επαναλαμβάνω, το συνήγορο του διαβόλου, ναι, δεν δικαιώνει τους Σαμαροβενιζέλους. Μα αυτό είναι το θέμα προς συζήτηση αυτή τη στιγμή? Δεν είναι. Να ζητάμε τι έγινε χτες? Όχι. Να σας πω κάτι άλλο. Ναι. Να γυρίσουμε στο 2009. Όχι. Τι έλεγε ο Κώστας Καραμαλής και τι έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου? Καλά. Είναι αδιέξοδα αυτά τα πράγματα. Όχι, άλλο λέω, μα δεν είναι το 9. Εδώ σας λέω, έχουμε μια συμφωνία. Μα σας λέω και εγώ το ίδιο. Δηλαδή θέλω να πω, το να συζητάμε τι έγινε και να πεις ξέρεις είχα δίκιο τότε, δεν εξυπηρετεί τίποτα. Όχι, είναι αντιμετώπιση, είναι παρελθοντολογία. Εγώ αναζητώ, αυτό πρέπει να μάθουμε να σκεφτόμαστε μπροστά. Εγώ ανοιχνεύω. Να σας πω, ναι, να σας πω γιατί. Ναι. Γιατί τότε, γιατί δεν έγινε η συμφωνία πέρυσι το καλοκαίρι που έπρεπε να γίνει? Γιατί, γιατί η Ελλάδα... δεν έγινε η συμφωνία τον Οκτώβριο? Για τον... γιατί προφανώς δεν υπήρχε κοινός τόπος με τους εταίρους. Για τον ίδιο λόγο, για τον ίδιο λόγο, αγαπητέ μου κύριε Αντώναρε, που σήμερα Μάιος, Ιούνιος του 2015, και ενώ πέρασαν 5 μήνες διαπραγματεύσεων, σκληρών, λιγότερων, ναι, σκληρών, επικοινωνιακών κτλ., δεν περνάει αυτό που θέλουμε. Ναι. Δεν περνάει, λοιπόν, ούτε με την νέα κυβέρνηση. Ακριβώς γι' αυτό πρέπει η Νέα Δημοκρατία να είναι έτοιμη για να αντιμετωπίσει όλα τα ενδεχόμενα. Με τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται σήμερα η Νέα Δημοκρατία, δεν είναι έτοιμη ακόμη και για την απίθανη για μένα περίπτωση που πέσει αύριο η σημερινή κυβέρνηση.
δεν έχει πιστικό λόγο. Αυτό δείχνει το 15%. Κυρία Ντόνερ, ξέρει και ο Σαμαράς. Ξέρει και ο Σαμαράς, ξέρετε, εσείς ξέρουμε όλοι, δεν υπάρχει περίπτωση να ανατραπεί το εκλογικό ψηφιδωτό στη χώρα μας για πολύ καιρό μπροστά. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό είναι πρώτη δύναμη. Αλλά είναι άλλο. Θέλω να πω ότι. Δεν είναι θέμα προσώπων δηλαδή. Δεν είναι θέμα προσώπων. Ένα κόμμα το οποίο διεκδικεί για τον εαυτό του και δικαίως να είναι μια εναλλακτική λύση επιλογή του Έλληνα πολίτη διακυβέρνησης της χώρας, πρέπει να είναι έτοιμο. Δεν πρέπει να ασχολείται με το τι έγινε χτες, προχτές, τι θα είχε γίνει, αν είχε κάνει ο Σόιμπλε αυτό, αν είχε απαντήσει η Μέρκελ εκείνο, αν είχαμε απαντήσει το mail Χαρδούβελη, το οποίο ελάχιστοι έχουν δει, σχεδόν κανείς δεν έχει δει, ή το ένα ή το άλλο. Καλά, φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει νοήμων άνθρωπος εδώ στη χώρα μας, ο οποίος να μπορεί να σχεδιάσει με προοπτική κοντινή να αλλάξει το κυβερνητικό μοντέλο στη χώρα μας. Δεν νομίζω ότι μπαίνει τέτοιο ζήτημα, κύριε Ντόναρε. Κοιτάξτε, υπάρχει περίπτωση. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι με διαφορά μπροστά. Συνεπώς, αυτό που κοιτάς σήμερα είναι να δεις πώς θα διαχειριστείς μια κατάσταση σε βάθος χρόνου. Γιατί αύριο μόνο συμφωνία υπάρχει. Λοιπόν, το βάθος χρόνου όμως, επειδή όπως είπατε και εσείς, 4 μήνες περάσαν, 4 και κάτι, από τις 25 Ιανουαρίου, ήδη χάθηκαν όχι μόνο για τη χώρα, αλλά και για τη Νέα Δημοκρατία 4 μήνες. 4 μήνες ανασυγκρότησης. Καλά, δεν νοιάζει τον κόσμο. Αντί να έχουμε 4 μήνες ομφαλοσκόπησης περίεργης, καλά είναι να ανασυγκροτούμε. Τα κόμματα πρέπει να κοιτάνε μπροστά. Αν θέλουν, έχω πει κάτι πάρα πολύ απλό και επιμένω σε αυτό. Η Νέα Δημοκρατία είχε μέχρι τώρα μια ιστορικά σημαντική, πολύ σημαντική πορεία 40 ετών, αφότε την ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Αν θέλει να έχει, και πρέπει να έχει για μένα, άλλα 40 χρόνια τέτοιας ζωής και συμβολής στα πολιτικά πράγματα του τόπου, πρέπει να φροντίσει να μην συρρυκνωθεί. Αυτό λοιπόν το οποίο λέω εγώ, ούτε εσωστρέφεια είναι, ούτε γκρίνια, όπως λένε κάποιοι. Είναι ανησυχία, είναι έγνοια για το πώς πρέπει να οργανωθεί ο κεντροδεξιός χώρος. Διότι στον κεντροαριστερό χώρο έχουμε αυτή τη στιγμή ένα μπλοκ μεγάλο, δηλαδή στο χώρο που είναι αριστερά του κέντρου, αυτό εννοώ, έχουμε ένα μεγάλο μπλοκ, ενώ στον κεντροδεξιό χώρο υπάρχει αυτή τη στιγμή μια αναζήτηση. Και αυτή η αναζήτηση πρέπει να οδηγήσει κάπου. Ωραία, δώστε μου έναν υπέρτιτλο. Ο Κώστας Καραμαλής στηρίζει σήμερα την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και τη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, ο Κώστας Καραμαλής είναι πάντα με εκείνες τις δυνάμεις οι οποίες αποζητούν να οργανώσουν ένα μεγάλο, ισχυρό, κεντροδεξιό χώρο. Ο Κώστας Καραμαλής δεν θα κάνει τίποτε το οποίο θα, πώς να σας πω, θα προκαλέσει προβλήματα σε αυτή την προσπάθεια. Έχει τεράστια παραταξιακή συνείδηση, είναι από νέο παιδί σε αυτό το χώρο και νομίζω η μέχρι τώρα πολιτική του διαδρομή το αποδεικνύει αυτό πέρα από οποιαδήποτε αμφισβήτηση. Διατυπώνω και πάλι το ερώτημά μου, θέλω να είστε λίγο πιο σαφείς αν θέλετε να το κάνετε. Ο Κώστας Καραμαλής στη σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας την στηρίζει? Κοιτάξτε, σας είπα ότι ο Κώστας Καραμαλής στηρίζει όλες εκείνες τις δυνάμεις οι οποίες κατατείνουν ξεκάθαρα να οργανώσουν ισχυρή την κεντροδεξιά παράταξη. Ο Αντώνης Σαμαράς... Δεν έχω τίποτα πάνω σε αυτό. Ωραία. Έχετε εσείς, εγώ δεν έχω δει τίποτε που να θέτει σε αμφισβήτηση την παρουσία του Κώστα Καραμαλή στο σημερινό κυρίαρχο κεντροδεξιό σχήμα. Τη Νέα Δημοκρατία την εκφράζει αυτή τη στιγμή, ξέρετε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, η σημερινή της ηγεσία. Αλλά το ζήτημα είναι πώς θα πορευτεί η ηγεσία. Κύριε Αντώναρε, τι αποφάσεις θα κεντρικές θα πάρει? Δεν ξέρω αν είναι έτσι όπως τα λέτε, διότι αν μετρήσω λίγο τις τηλεοπτικές εμφανίσεις των στελεχών που είναι και κοντά στον Πρωθυπουργό, σε σχέση με αυτές του Βορύδη και του Γεωργιάδη, νομίζω ότι αυτοί οι νεοεισερχόμενοι εκφράζουν πλέον την άποψη γενικώς της Νέας Δημοκρατίας. Τι σας είπα λοιπόν προηγουμένως, ότι φωνές οι οποίες δεν είναι θα το πω έτσι, ξέρετε, δεν είναι κατασταλαγμένες, οι οποίες δεν έχουν διαδρομή μέσα στο χώρο, δεν είναι πολυσυλλεκτικές, δεν μπορεί να είναι κυρίαρχες. Αυτή είναι η δική μου ένσταση. Και γιατί δεν βγαίνετε μπροστά εσείς?
Κοιτάξτε, πρώτον, εγώ δεν είμαι βουλευτής. Όταν λέω εσείς, αντιλαμβάνεστε τώρα, επειδή ξέρει ο κόσμος ο οποίος παρακολουθεί. Η δική μου παρουσία νομίζω ότι είναι. Μερικές φορές έχω την αίσθηση και υπέρμετρα πυκνή. Πώς αλλιώς να το πω, πώς αλλιώς να κάνω κριτική. Όταν λέω εσείς, αναφέρομαι στο κομμάτι εκείνο των ανθρώπων οι οποίοι ανήκετε στην παράταξη, όπως είπα, την κέντρο δεξιά, η οποία πρέπει να επανασυσπηρωθεί και οι οποίοι εκφράζεται ένα διαφορετικό λόγο. Γιατί όπως ορθά ο Κώστας είπε νωρίτερα, κάθε μέρα Άδωνη βλέπουμε Βορύδη, και Βορύδη. Ή τους Δελφίνους σε εισαγωγικά. Ο Δένδια και ο Μπαγκογιάννη. Ναι. Κοιτάξτε να σας πω. Πιστεύω ότι είναι και στις διακριτική ευχέρεια της σημερινής ηγεσίας να οργανώσει τη σωστή δοσολογία. Έχω περάσει από υπεύθυνες θέσεις και ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι αυτό γίνεται χωρίς την ανοχή της σημερινής ηγεσίας. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται και η ένστασή μου. Η καλή σχέση που φαίνεται ότι έχει ο κύριος Καραμαλής με τον Αλέξη Τσίπρα σημαίνει ότι δεν έχει διαφωνίες επί της ασκούμενης από τον ΣΥΡΙΖΑ πολιτικής. Από πού προκύπτει η καλή σχέση? Είναι μια σχέση η οποία έχει προκύψει, μια γνωριμία θα έλεγα, η οποία έχει προκύψει μέσα στη αίθουσα του κοινοβουλίου. Έχουν συναντηθεί μερικές φορές από ό,τι ξέρω μέσα στο κοινοβούλιο. Αυτά τα οποία κατά καιρούς γράφονται δεν έχουν σχέση, ξέρετε, με την πραγματικότητα. Ούτε επικοινωνίες υπάρχουν, ούτε ανταλλαγές απόψεων υπάρχουν, ούτε τίποτα τέτοιο. Ο Κώστας Καραμαλής έχει αποδεχθεί ξεκάθαρα, όπως έχει κάνει πάντοτε στο παρελθόν και στη δική του περίπτωση, τα αποτελέσματα των εκλογών της 5ης Ιανουαρίου. Όλοι πρέπει να το κάνουν. Εγώ ρωτώ. Και επειδή θέλω δεν ξέρουμε, να πω ότι σεβόμενος τη συνταγματική τάξη, αποδέχεται αυτή τη στιγμή ως πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Παρακολουθεί λοιπόν και εκείνος, όπως όλοι μας, αυτή τη διαπραγμάτευση, συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων, όπως θέλετε πέστε τη. Και νομίζω ότι συμμερίζεται την αγωνία όλων μας, χωρίς όμως να τον εκφράζω εγώ αυθεντικά, και σας το λέω αυτό ξεκάθαρα για να μην υπάρχουν τέτοιου είδους παρανοήσεις, συμμερίζεται την αγωνία όλων μας για το πότε θα καταλήξει αυτή η ανταλλαγή απόψεων και πότε θα φτάσουμε σε συμφωνία. Πρέπει να φτάσουμε σε κάθαρα πράγματα. Δεν έχει άλλο χρόνο η χώρα. Αυτό το οποίο ξεκίνησε, όπως και εσείς είπατε, για ένα μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας, αυτούς δηλαδή που ψήφισαν τα δύο κόμματα που αποτελούν τη σημερινή κυβερνητική πλειοψηφία ως κάτι ελπιδοφόρο, φτάνει σχεδόν να γίνει εφιάλτης. Ως πολίτη σας ρωτώ, έναν πολιτικοποιημένο πολίτη, το όνομα, το πρόσωπο του Κώστα Καραμαλή συμβολίζει πάρα πολλά πράγματα, για πολλούς λόγους δεν θα τους εκθέσω, είναι αυτονόητη. Ρωτώ τον πολίτη Ευάγγελο Αντώναρο. Έχουμε φτάσει σε ένα οριακό σημείο. Δεν υπάρχουν χρήματα, παίρνουμε από τον πάτο του βαρελιού ό,τι μπορούμε. Υπάρχει μια οριακή στιγμή που ανοιχτό ενδεχόμενο είναι ακόμη και το να πεταχτούμε έξω από την Ευρωζώνη. Υπάρχει, για τους ξένους υπάρχει, για εμάς μπορεί να μην υπάρχει. Και μέχρι σήμερα δεν υπήρξε μια παρέμβαση με μια συνέντευξη σε εφημερίδα, σε κανάλι, τοποθέτηση στη Βουλή. Δεν ακούσαμε πουθενά τον Κώστα Καραμαλή να λέει κάτι. Κοιτάξτε, ο Κώστας Καραμαλής έχει επιλέξει αυτή τη στάση. Ναι, αλλά ο κόσμος, ο οποίος, επαναλαμβάνω, θεωρεί ότι είναι ένας συμβολισμός. Και το όνομα, η παρουσία του έχει απήχηση. Δεν πρέπει να ακούσει και από εκείνον δύο κουβέντες. Εκείνοι που εκτιμούν και αγαπούν τον Κώστα Καραμαλή, και εγώ εικάζω ότι είναι πολλοί, νομίζω ότι εκτιμούν και το λακωνικό τρόπο με τον οποίο έχει επιλέξει να για πολιτεύεται. Για πόσα χρόνια? Κοιτάξτε, δεν θα πέσουμε όλοι την τάση πολυλογίας που έχουν πολλοί στη χώρα μας. Δεν μιλούμε για πολυλογία. Εδώ ναι, αναγκάστηκε. Αλλά δεν θα πέσω. Κοιτάξτε, θυμίζω το εξής, κύριε Αντώνα. Θυμίζω ότι ο Γέρον, ναι. Μητσοτάκης στα 100 βαδίζει, κοντεύει. Ναι. Όταν ένιωσε την ανάγκη ότι έπρεπε να παρέμβει, σε ποιο θέμα ήταν προσφάτως, έκανε δήλωση για να πάρει το μέρος. Σε ποιο θέμα ήταν, βοηθήστε με λίγο, ήταν πολύ σημαντικό. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Είναι πρόσφατο, ήταν κοντρό θέμα και στήριξε μέλος, το Πανούση. Νομίζω. Εντάξει, να σας πω κάτι. Ο καθένας πολιτεύεται με τον τρόπο ή συμπεριφέρεται με τον τρόπο που ο ίδιος προκρίνει και τον τρόπο που νομίζει ότι τον εκφράζει. Εγώ δεν θα προσπαθήσω ούτε να επικρίνω τον έναν, ούτε να ενθαρρύνω τον άλλον να κάνει κάτι. Ο Κώστας Καραμαλής αυτό τον τρόπο έχει προκρίνει να έχει στη ζωή του. Ξέρετε, να σας πω και κάτι διαφορετικό. Πέστε ότι αύριο βγαίνει ο Κώστας Καραμαλής και κάνει μια δήλωση για το σημερινό θέμα. Μεθαύριο, σε ένα μήνα,
θα βγουν κάποιοι και θα πούν, μα αφού έκανες δήλωση γι' αυτό, γιατί δεν ξαναμιλάς τώρα. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ναι, αλλά γιατί κάποιος είναι βουλευτής, αγαπητέ μου, συγγνώμη κύριε Αντώναρ. Ναι. Είναι ένας από τους 300 και σημαντικό ναι. πρόσωπο. Εγώ τον γνωρίζω και από τότε που ήταν μικρότερος εδώ βουλευτής Θεσσαλονίκης και βγαίναμε, πήραμε και ένα δύο ποτάκια. Συμπαθέστατος τύπος, ωραίος τύπος. Ναι. Έχει φέρει μια ολόκληρη ιστορία το όνομά του. Κάποιος κόσμος, δικό σας κόσμος. Δεν είναι δικός μου κόσμος ο κόσμος Νέας Δημοκρατίας, δικό σας είναι. Θα ήθελε και από εκείνον να ακούσει μια κουβέντα, να δει τι γίνεται, τι λέει εκείνος για το που πάμε, πώς πάμε, αν πάμε. Αφήνουμε τώρα τον κύριο Δένδια, την κυρία Μπακογιάννη, τον γιατί, μικρό γιατί, Μπακογιάννη. Να σας πω κάτι. Υπάρχουν πάρα πολλοί με διάφορη πυκνότητα, όπως σας είπα, δημόσιων παρεμβάσεων. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι οι ίδιοι. Ο Κώστας Καραμαλής πολιτεύεται, συμπεριφέρεται με τον τρόπο που εκείνος έχει αποφασίσει να συμπεριφερθεί. Και νομίζω το γεγονός ότι είναι, όπως είπατε, ένας από τους 300, δείχνει ότι θέλει να είναι παρόν με το δικό του τρόπο. Και με αυτόν τον τρόπο νομίζω θα συνεχίσει να είναι παρόν στα πολιτικά πράγματα. Ας μην επικεντρωνόμαστε τώρα στον Κώστα Καραμαλή. Ωραία, το κλείνουμε αυτό τώρα. Ούτε αποφασιστική αρμοδιότητα έχει, ναι. ούτε μπορεί να επηρεάσει τα πράγματα. Mm-hmm. Το μπαλάκι είναι στα χέρια της κυβέρνησης. Το μπαλάκι είναι στα χέρια του κυρίου Τσίπρα. Ωραία, η κυβέρνηση εκείνος για να πρέπει εκεί. Να πάρει τις αποφάσεις και εντός των απολύτως επόμενων ημερών πρέπει να οδηγήσει τη χώρα σε συμφωνία με τους εταίρους. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να στηρίξει οποιαδήποτε συμφωνία. Ο Σταύρος Θεοδωράκης είπε οποιαδήποτε συμφωνία. Οποιαδήποτε, είπα και σε μια ομιλία μου προχτεσινή, η λέξη οποιαδήποτε δεν μ' αρέσει. Στη αλλά επειδή η συμφωνία θα έχει αφενός μεν όχι ευχάριστους όρους, αφετέρου όμως θα μας βγάζει οριστικά από το δίλημα ευρωπαϊκή πορεία ή όχι ευρωπαϊκή πορεία, ευρωζώνη ή όχι ευρωζώνη, για μένα έστω και μια μέτρια συμφωνία πρέπει να αντιμετωπιστεί από τη Νέα Δημοκρατία με θετικό τρόπο. Χωρίς να την έχουν δει. Κοιτάξτε, σας είπα. Γιατί Αντωνάρη, τις τελευταίες μέρες βλέπουμε συνεχώς δημοσιογράφους να ερωτούν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, θα ψηφίσετε τη συμφωνία, ενώ όλοι ξέρουμε ότι δεν τη συμφωνία. Τι σας είπα, οποιαδήποτε θα σας πω τη λέξη, οποιαδήποτε ναι, αντιδούμε τη συμφωνία. Όχι, αλλά να σας πω κάτι. Η συμφωνία αυτή τι θα είναι? Η συμφωνία αυτή θα είναι προϊόν μιας μεγάλης συζήτησης, ας αφήσουμε τη λέξη διαπραγμάτευση, μεταξύ της χώρας μας, της κυβέρνησης της χώρας μας, της σημερινής κυβέρνησης και των Ευρωπαίων εταίρων. Τι θα γίνει εάν η συμφωνία αυτή δεν περάσει? Από ποιους? Τι θα γίνει? Από την κυβέρνηση. Εγώ πιστεύω, να σας πω ξεκάθαρα πράγματα, εγώ πιστεύω ότι η σημερινή κυβέρνηση θα έχει πλειοψηφία στη Βουλή και θα την περάσει. Πέφτει η Νέα Δημοκρατία, για να σας το πω πάλι εντελώς ομά, στη λούμπα των εσωτερικών αντιθέσεων που υπάρχουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Και συζητάμε συνέχεια αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχουν, βεβαίως και υπάρχουν. Να μου το θυμηθείτε όμως ότι όταν έρθει στη Βουλή, ελάχιστοι είναι αυτοί από την συγκυβέρνηση που θα διαφοροποιηθούν. Mm-hmm. Για μένα λοιπόν... Υπάρχει οριακός αριθμός, κύριε Αντώναρ, για μόνο στον... υπάρχει οριακός αριθμός 13 εκεί. Λένε, ναι, δηλαδή... δεν είναι οριακός αριθμός. Εμείς κυβερνούσαμε τη χώρα με 151 βουλευτές. Όχι, οριακός υπό την έννοια ότι το 162 για να γίνει 150 και κάτω θέλει 13 απώλειες. Ναι. Αυτές όμως θα καλυφθούν έτσι κι αλλιώς, ήδη το ποτάμι έχει ξεκαθαρίσει ο Σταύρος Θεοδωράκης, θα ψηφίσει οποιαδήποτε συμφωνία. Εγώ να σας πω, κάνω μια πρόβλεψη. Ναι. Εγώ κάνω μια πρόβλεψη. Ότι με ψήφους της συγκυβέρνησης θα περάσει η συμφωνία. Α, εννοείται δεν θα έχει τόσο πολλές διαρροές. Δεν θα έχετε όσες πολλές απώλειες. Εγώ τις απώλειες τις υπολογίζω σε 5 με 6. Αυτές είναι οι δικές μου. Άρα περνάει σε κάθε περίπτωση. Και τις καταθέτω σήμερα σε εσάς. Δεύτερον, και η Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει να παίζει αυτό το παιχνίδι, γιατί ασχολείται με ένα, θα μου επιτρέψετε να σας πω, διαπραγματευτικό όπλο το οποίο χρησιμοποιεί ο κύριος Τσίπρας. Μα η Νέα Δημοκρατία, κύριε Αντώναρ, είναι η τελευταία που θα ήθελε εκλογές τώρα. Άλλο θέλω να πω. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν πρέπει να υποστηρίξει τη συμφωνία, κατά την αντίληψή μου, ακόμη και αν ή κυρίως αν έχει την πλειοψηφία ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Διότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να αρνηθεί μια συμφωνία την οποία η Ελλάδα, η χώρα μας, θα έχει συνομολογήσει με τους Ευρωπαίους εταίρους. Μες. Οι οποίοι οι περισσότεροι, οι κυβερνήσεις,
είναι κομματικά, ιδεολογικά κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία θα αποξενωθεί από το ευρωπαϊκό σώμα όταν κάνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν ψηφίσει. Αυτή είναι η δική μου τοποθέτηση. Μάλιστα. Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση από την κουβέντα που είχατε προθέσει στη ΔΑΠ Νούδου Φουκού, είχε ενδιαφέρον. Μπορείτε να μου πείτε, κύριε Αντώναρε, αν στις επόμενες εκλογές, που εύχομαι να γίνουν σε 3-4 χρόνια τέλος πάντων, δεν κατεβούν μαζί η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ, για ποιο λόγο θα συμβεί αυτό? Γιατί τα τελευταία 2-3 χρόνια είδαμε μια σύμπλευση, μια συμπόρευση στα βασικά ζητήματα, είδαμε ένα φιλοευρωπαϊκό μέτωπο. Ακούγονται πολλά ήδη τους τελευταίους μήνες για μεταγραφές από το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία. Εσείς νομίζω διατυπώσατε άποψη, είστε αντίθετο σε αυτή τη λογική. Αλλά για ποιο λόγο να κατεβούν με δύο διαφορετικά, ας πούμε, κόμματα οι ίδιοι? Γιατί το ένα είναι κόμμα της κεντροδεξιάς και το άλλο λέει ότι είναι κόμμα της κεντροαριστεράς. Στα χαρτιά. Αυτά μπορεί να φαίνονται ξένα σήμερα στην εποχή μας. Αλλά αυτή η συμπόρευση η οποία έγινε είναι παραφύσιν. Εγώ θεωρώ ότι ο βασικός υπέτειος που φτάσαμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στο Μνημόνιο με πρόθεση της τότε κυβέρνησης είναι ο Γιώργος Παπανδρέου και οι στενοί του συνεργάτες. Αυτούς τους ανθρώπους τους βάζουμε μέσα στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ και τους ξεπλένουμε. Η κεντροδεξιά έχει αρκετά στελέχη, αρκετούς ανθρώπους για να οργανωθεί με πλειοψηφική στόχευση μόνη της. Αυτό είναι που σας είπα στην αρχή της κουβέντας. Δεν έχουμε κανένα λόγο να πάρουμε κουτσά άλογα από άλλους χώρους με την ψευδαίσθηση ότι θα μας δώσουν πλειοψηφία. Ξέρετε, είπα και προχτές και μία ιστορία που γνωρίζω από το τέλη της δεκαετίας του 1970. Τότε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε πάρει κορυφαία στελέχη από το χώρο της Ένωσης Κέντρου που κατέρεε και τα ενέταξε στον κορμό της Νέας Δημοκρατίας. Μετά από λίγο διεπίστωσε αυτό που όλοι φανταζόντουσαν ότι θα συμβεί. Τα μεν στελέχη εξασφάλισαν την πολιτική τους επιβίωση, βγήκανε βουλευτές, γίνανε αργότερα υπουργοί. Δεν έφεραν όμως σχεδόν κανένα ψηφοφόρο. Μάλιστα. Οι ψηφοφόροι δεν είναι μπουλούκι, δεν είναι κοπάδι, δεν τους παίρνουν κάποιοι και τους φέρουν μαζί τους. Οι ψηφοφόροι τότε φύγανε από αυτούς που μέχρι τότε ήταν στην Ένωση Κέντρου και πήγαν αριστερότερα και πήγαν στο ΠΑΣΟΚ. Υποσχόμενος, κύριε Αντώναρε, ότι σε μια άλλη κουβέντα το αναπτύξουμε αναλυτικότερα, εγώ θέλω πολύ σύντομη απάντηση στην εξής ερώτηση. Επειδή έχει ξεκινήσει και η Επιτροπή για τα Μνημόνια μετά το 2009, ο Ευάγγελος Αντώναρος νιώθει, όταν είναι μόνος του, ότι συμμετείχε σε μια κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες του ΠΑΣΟΚ, η οποία ευθύνεται γιατί το 2010 βγήκε στο Καστελόριζο ο Παπανδρέου και είπε ότι χρεοκοπήσαμε ή όχι? Όχι. Γι' αυτό ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο ο κύριος Παπανδρέου. Όχι εσείς δηλαδή, ως Νέα Δημοκρατία το 2004-2007. Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος 9... Παπανδρέου μας οδήγησε. Το έχω πει επανειλημμένος. Το 15,5% του ελλείμματος του 2009 δηλαδή. Αυτά δεν όλα είναι αντικείμενα έρευνης ακόμη. Γι' αυτό είπα, εκτενέστε να το συζητήσουμε. Δεν νιώθετε ότι φταίτε και εσείς εκείνο το διάστημα που πήγε το καράβι στο Βράδυ? Μπορεί να γίνανε, αλλά δεν είμαστε εμείς εκείνοι που οδηγήσαμε. Το χρέος πάντως. Δεν ξεπληρώναμε εμείς την πενταετία 2004-2009 δικά μας χρέη. Τα προηγούμενα. Συμπληρώναμε χρέη των κυβερνήσεων Σιμίτη και του Τσοβόλαδο στα όλα. Ναι. Γιατί αυτά είχαν συσσωρευτεί και έπρεπε να βρεθούν τότε χρήματα για να αποπληρωθούν εκείνα τα χρέη. Με τα οποία οι κυβερνήσεις Παπανδρέου αλλά και Σιμίτη αργότερα δημιούργησαν την ψευδέστηση στους Έλληνες πολίτες ότι τους κάνανε πλούσιους. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Αντώναρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Ευχόμαστε να έχετε ένα καλό πρωινό. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Focus 103,6.